Επαναρχόμαστε κυρίε και κύριοι. Φιλοξενούμενο απόψε ο πρόεδρο του κίνηματο Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚΟ, ο κ. Μαρίνο Ιζόπουλο. Κύριε Ιζόπουλο, ε, δεν ε, άκουσα ολοκληρωμένη την άποψή σα προηγουμένω που είπατε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το, την κατάσταση στην Καταλωνία. Ε, μπορούμε να την αξιοποιήσουμε ω προ ε, ε, μία πτυχή τη, το ότι δεν αποδέχεται απόσχεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη δική μα περίπτωση επίση. Ναι, γιατί... Επισήμω δεν αποδέχονται ναι, την απόψη. Δεν αναγνωρίζουν. Ναι, από πέρα. τη στιγμή που θα γίνει μια λύση στον Κυπριακό νομιμοποιημένη τη ζωνική δικαινοτική ομοσπονδία, με όλε αυτέ τι πρόνοιε που περιλαμβάνεται και θα περιλαμβάνονται, νομιμοποιούνται οι Καταλανοί να ζητήσουν το ίδιο να γίνει στην Ισπανία. Νομιμοποιούνται οι Ισπανόφωνοι και Γαλλόφωνοι Βάσκοι των Πυρηναίων να του ζητήσουν από τη Γαλλία. Νομιμοποιούνται οι Κορσικανοί αυτονομιστέ να του ζητήσουν για την Κορσική. Η Βόρειο Ιταλία το ίδιο. Νομιμοποιείται η ρωσική μειονότητα στι χώρε τη Βαλτική, που σε μία από αυτέ φτάνει το 45% να ζητήσει το ίδιο. Αλλά εμεί πόσο, λιπ... πόσο πιστικοί είμαστε. Άρα και λιπ... το κόμμα σα. Όταν πήγατε και ψηφίσατε στη Βουλή να έρθουν οι κυρώσει στη Ρωσία, παρότι έχουμε προ... ένα φαινόμενο προσάρτηση. Θα το πούμε εκεί. Θα το πούμε και εκείνο εκεί. Άρα λοιπόν, όταν αναδείξει αυτή τη διάσταση, ότι μια τέτοια λύση στο Κυπριακό στην ουσία θα αποτελέσει την αποσταθεροποίηση. Βάλιστα την αποσταθεροποίηση του ευρωπαϊκού χώρου και για να μην το θεωρήσετε ότι αυτό είναι μόνο δική μου άποψη, χαίρομαι και οφείλω να το τονίσω ιδιαίτερα, γιατί στις 26 Οκτωβρίου, ναι. με αφορμή τους εορτασμού για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στο γεύμα που παρέθεσαν εις την Λέσχη Αξιωματικό Φράου Θεσσαλονίκης προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, αυτό το σημείο ο κύριος Παυλόπουλος του ανέδειξε με ιδιαίτερα θετικό και τεκμηριωμένο τρόπο. Και σα παρακαλώ, πάρτε από την ΕΡΤ την ομιλία. Α, έχω ακούσει τι δηλώσει του κ. και, και προβάλλετε τη. Για ναι. να δει ακριβώ ο κόσμο. Αυτό δεν μήπως είναι το θέμα... Μήπω τελικά αυτό το θέμα τη απόσχηση ε, δεν έχει να κάνει με αρχέ, αλλά έχει να κάνει με τι ισχυρέ δυνάμει που μπορούν να στηρίζουν τη μία ή την άλλη άποψη. Γι' αυτό ακριβώ. Γιατί εκεί θέλουν να τιμωρήσουν τη Σερβία. Ναι. Και στην Κύπρο μπορεί να στηριχθεί. Γιατί θέλουν να τιμωρήσουν του Ελληνοκυπρίου. Και την Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει και αρχή. Αρχή. Άρα λοιπόν, σήμερα μα μας προσφέρεται να ζητήσουμε να μην γίνεται διαχωρισμό στο δύο. Αν θα γίνει στην Κύπρο και στη Σερβία, όπω ή ο Σοβοσυφοβοδό, να γίνει στι υπόλοιπε χώρε. Γιατί εδώ να επιτρέπεται ή να μην επιτρέπεται. Να ζητήσουμε να γίνει και στην Τουρκία δικαιολογητική ζωνική ομοσπονδία με του Κούρδου. Το ίδιο να γίνει και στην Ισπανία. Το ίδιο να γίνει και στη Γαλλία. Να γίνει και στι βαρτιγίε δημοκρατίε. Όπου υπάρχουν μειονότητε να γίνει και αύριο που θα έχουμε Εμείς Και ίσω χώρα που αντιμετωπίζει αύριο που θα το έχουμε... πρόβλημα. Σα ρώτησα προηγουμένω. Η κυβέρνηση πήγε... μα. Ναι, ναι, πήγε πήγε η Βουλή και ζήτησε να έρθουν οι στη Ρωσία παρότι. Ξέρετε ότι, ξέρετε, δόση ξέρετε, ότι η Κρυμαία, για να μην πα σε αυτό το σημείο, είναι τελώ διαφορετική περίπτωση. Η Κρυμαία ήταν έδαφο. Όταν μιλάμε για του Ρώσου, όλα είναι διαφορετικά. Ή... Όχι, δεν είναι καθόλου διαφορετικά. Ήταν έδαφο τη Ρωσία, ήταν έδαφο τη Ρωσία, το οποίο παραχωρήθηκε το 1962 από τον Χρουτσόφ στο πλαίσιο μια συγκεκριμένη διαδικασία. Με τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση έγινε αποδεκτό λοιπόν, από τη Ρωσία ότι είναι έδαφο τη Ουκρανία. Λοιπόν, από, 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 εκεί και, από εκεί και πέρα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, Ω εκ τούτου λοιπόν, εμεί οφείλουμε Συνεπώς, να δεν αξιοποιήσουμε. Δεν θέματα αρχών, έχουμε θέματα αρχών, είναι, και... είναι, είναι και θέματα αρχών. Και να αξιοποιήσουμε ακριβώ σήμερα και τα καινούργια δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται στο ενεργειακό πεδίο, στον χώρο τη Μέση Ανατολή. Κάποιο θα και σα πει: Κύπρο κάποτε ήταν έδαφο τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπω λέτε για τη Ρωσία, ήταν έδαφο τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συνεπώ και κάποτε η Τουρκία ήταν έδαφο τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Άρα την επαναφέρουμε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εδώ. Εδώ, Αυτό μανόλι... ακριβώς, δηλαδή αν αρχίσουμε να πηγαίνουμε όχι, πίσω δεν θα καταλήξουμε. Όχι, δεν πάμε καθόλου πίσω. Εδώ καλός ή κακός υπάρχει ένα δεδομένο. Το 1923 υπήρξε μια συμφωνία της Λοζάνης. Μάλιστα. Η οποία καθόρισε ακριβώς και έδωσε λύση στο λεγόμενο ανατολικό ζήτημα. Καθόρισε ποια είναι τα σύνορα της Τουρκίας και ποια είναι τα δικαιώματα της Τουρκίας στην και περιοχή. Πέρας. Αυτά τα δικαιώματα της Τουρκίας, δυστυχώ με δική μας ευθύνη, κυρίως των εν Ελλάδη, κυβερνών των αδερφών τη δεκαετία του 50 και του 60, καταργήθηκαν. Προ όφελο τη Τουρκία και σε βάρο μα εμά. Γιατί η Τουρκία με βάση τη συμφωνία τη Λοζάνη και των Σερβών δεν είχε δικαίωμα επανόδου σε πρώην εδάφη τη Οθωμανική Αυτοκρατορία τα οποία παρέμειναν εκτό των συνόρων που τη καθόρισαν. Ναι. Η Κύπρο ήταν εκτό των συνόρων. Άρα η Τουρκία δεν νομιμοποιείται να επανέλθει στην Κύπρο. Δεν νομιμοποιείται να επανέλθει στο Αιγαίο. Δεν νομιμοποιείται να επανέλθει στην Κρήτη ή σε οποιοδήποτε άλλο νησί πέραν από την Ήβρων και την Τένεδων που και εκεί τα παραβίασαν όλα. Ναι. Ω ευτούτου λοιπόν. Εμείς δεν αξιοποιήσαμε αυτές τις διεθνείς συνθήκες. Και είπα πολλές φορές, δεν ενισχύσαμε τη διαπραγματευτική μας τακτική με πολιτικά επιχειρήματα, τα οποία ουσιαστικά έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί. Τάσαμε και στο 23. Λοιπόν, να έρθουμε στο σήμερα. Ε, συμπληρώνονται, κύριε Σιζόπουλε, ε, πέντε χρόνια ουσιαστικά από την κατάρρευση τη οικονομία. Αν και κάποιο θα μπορούσε να πει ότι αυτό ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, και όχι το 2013, το 2011, το 2012. Ε, μία ανάκαμψη παρουσιάζει η οικονομία. Ενδεχομένω να μην είναι αυτή που όλοι θα θέλαμε. Ε, από τη μία η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, ε, έχουμε ανάπτυξη, μειώνεται η ανεργία. Από την άλλη η αντιπολίτευση και τα κόμματα που στηρίζουν την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου θεωρούν ότι αυτή η ανάπτυξη είναι επίπλαστη και ενδεχομένω αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και το εντοπίζουμε κυρίω στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θεωρείτε ότι πράγματι είναι μια βόμβα που μπορεί να μα οδηγήσει πάλι σε μια νέα περιπέτεια. Ναι, είναι μια βόμβα. Όμω τα θέματα πρέπει να προσεγγίζουμε με μια ψυχραιμία και κυρίω ορθολογικά. Ε, είμαστε μεσογειακοί και η ψυχραιμία Ντάξει. δεν είναι χαρακτηριστικό. Πίσω. Ναι, αλλά εμεί οφείλουμε οι γιατροί, οι πολιτικοί να είμαστε ψυχραιμοί. Ε. Και να κάνουμε ορθολογική προσέγγιση. Ας θέλουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Κανένα δεν έχει αμφισβητήσει ότι παρατηρήθηκε κάποια βελτίωση και στο ρυθμό οικονομική ανάπτυξη και γενικά στην οικονομία. Μάλιστα. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι αυτή η ανάπτυξη σε ποιου τομεί έχει παρατηρηθεί: Στο γεωργικό, στο χτινοτροφικό, στο βιομηχανικό, στον τομέα τη υψηλή τεχνολογία, στον ιατρικό τομέα. Σε ποιον τομέα. Μάλιστα. Παρατηρήθηκε σε δύο τομεί. Στι υπηρεσίε κυρίω. Ο ένα τομέα είναι κυρίως ο τουριστικός, λόγω ακριβώς της κατάστασης στην περιοχή και της μεγάλης εισρωής τουριστών, mm -hmm. που αυτό σήμερα μπορεί να συμβεί, αύριο μπορεί να μην συμβεί. είναι ένας ε, ένας παρα... παράγοντας. Πράβο. Άρα δεν είναι σταθερός παράγοντας. Και το δεύτερο, στο γεγονός ότι ακριβώς παραχωρούμε και παραχωρήσαμε μεγάλο αριθμό διαβατηρίων για απόκτηση νηπιακότητας σε επικόους τρίτων χωρών, οι οποίοι επένδυσαν στην Κύπρο αρκετά εκατομμυρία. Μέσα από αυτά και για τα εκατομμύρια. Στην εναλλακτική αυτή μα βάζουν χέρι. Άξι, μέσα από αυτά τα εκατομμύρια είναι γεγονό ότι υπήρξε και μια διασπορά. Αυτό ο παράγοντα είναι σταθερό. Προφανώ Έχει η ημερομηνία λήξη. Ακριβώ. Άρα, να... άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή δικαιωνόμαστε αυτοί που λέμε ότι υπάρχει ναι, μεν μια βελτίωση τη οικονομία, αλλά όχι από σταθερού παράγοντε οικονομική ανάπτυξη. Άρα χρειάζεται προσοχή. Χρειάζονται επενδύσει. Λοιπόν, Άρα λοιπόν η κυβέρνηση διαψεύδεται. Και ξέρετε που θα σα πάω. Στη, στην επένδυση στο πέρα παιδί. Λοιπόν. Άρα αρα, λοιπόν, αρα, λοιπόν η κυβέρνηση διαψεύδεται. Δεύτερο. Αυτά τα αυξημένα έσοδα τα οποία έχουν φτάσει στην πατρίδα μα με βάση τι μελέτε και τι έρευνε που έχει κάνει η Eurostat και όλε οι αξιόπιστε ναι. υπηρεσίε έχουν μια ομοιόμορφη κατανομή στον πληθυσμό. Όχι. Έχω, Όχι. Ε, ε, έχουμε μια ψαλίδα τεράστα. αρκετά σημαντική ε, μεταξύ πλουσίων και αυτοκινήτων. Είμαστε λοιπόν. Είμαστε, λοιπόν στην τελευταία θέση των 28 χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κατανομή των εισοδημάτων. Τα εισοδήματα μα κατανείπονται κυρίως στο 1% του πληθυσμού και όχι στου υπόλοιπου. Άρα λοιπόν, δεύτερη διάψευση τη κυβέρνηση. Τρίτο, υπάρχει από την πλευρά τη κυβέρνηση οποιοδήποτε σχέδιο το οποίο να δημιουργήσει συνθήκε για βελτίωση τουλάχιστον και των άλλων τομείων τη οικονομία. Μέσα από σωστού σχεδιασμού. Ο, σχε, ο σχεδιασμό στον ενεργειακό τομέα δεν, δεν σα ικανοποιεί. Όχι γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμά. Είναι κάτι που θα το δούμε και δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Και ο ενεργειακό τομέα και αυτό. Σήμερα υπάρχει αύριο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν έχουμε δύο ότι. Δημιουργεί οποιαδήποτε... όμω και θέσει εργασία ναι. γιατί έρχονται εταιρείε. Συμφωνούμε. <coughs> δεν διαφωνούμε. Είπαμε όμω ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο σταθερή ανάπτυξη. Αυτό είναι ο στόχο μα. Έχετε δει οποιαδήποτε καινούργια προγράμματα για νέε μορφέ για παράδειγμα υγειοργική ανάπτυξη με την εμπλοκή νέων επιστημόνων και νέων. Σε σημείο που να υπάρχει, υποτίθεται, και η δυνατότητα τη αμοιβή, σε σημείο που να δικαιολογεί την εμπλοκή αυτών των ανθρώπων. Σε μια χώρα που δεν έχει νερό και μπορεί να εισάγει πιο φθηνά τρόφιμα από ό,τι ούτε, το Ισρα... παραγεί... ούτε, ούτε, το Ισραήλ έχει νερό. Δέστε λίγο την ανάπτυξη όμω. Το Ισραήλ είχε νερό. Το Ισραήλ ήταν κέρυμο. Γιατί εκεί αναπτύσσονται και δεν είναι αναπτύσουν. Δηλαδή, εμεί είμαστε κατώτερη ποιότητα επιστήμονε και γενιά και φιλή. Συγγνώμη. Γιατί εκείνοι μπορούν και εμεί δεν μπορούμε. Το αναπτύξαμε, Όχι, δεν το αναπτύξαμε. Εδώ δεν αναπτύξαμε τα φωτοβολταϊκά πάρκα που θα ήταν μια τεράστια δύναμη για μα. Για άλλου ναι. λόγου, να το συζητήσουμε. Για πάρα πολλού. Έχουμε, έχουμε δει να υπάρχουν βελτιωμένε μεθόδοι όσον αφορά τη χτινοτροφία για να αποκτήσουμε μια πρωτογενή παραγωγή στον τόπο μα και μια αυτάρκεια. Γιατί έχουμε τον τουρισμό, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των εισοδημάτων φεύγουν στο εξωτερικό για να φέρουμε να ζητήσουμε του τουρίστε. Ναι. Έχετε δει καθόλου να υπάρξουν οποιαδήποτε κίνητρα και οποιαδήποτε, οποιαδήποτε προγράμματα για την ανάπτυξη τη νανοτεχνολογία. Εδώ δεν προσδοκώ ότι εμεί θα έχουμε την τεχνογνωσία να την αναπτύξουμε από την αρχή. Αλλά μπορούμε να συμβληθούμε και να είμαστε παραρτήματα ή θηγατρικέ εταιρείε που θα αναπτύξουμε. Έχουμε ένα πολύ ζωτικό και δυναμικό τομέα τη βιομηχανία. Των πιο δυναμικών που έχουμε σήμερα. Τη φαρμακοβιομηχανία. Έχετε δει οποιαδήποτε στήριξη. Έχετε δει οποιαδήποτε ενίσχυση, όταν σήμερα στην φαρμακοβιομηχανία το 22% του κόστου παραγωγή είναι ηλεκτρική ενέργεια, έχετε δει οποιαδήποτε συστήματα ή οποιαδήποτε βοήθεια για να μειωθεί αυτό το κόστο, για να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο ανταγωνιστικοί. Όχι. Ε, το, το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματο, επειδή το θέσατε τώρα, είναι μια πονεμένη ιστορία που πάει πολλά χρόνια πίσω, γιατί έχουμε να κάνουμε πια με συγκεκριμένη μορφή καυσίμου που χρησιμοποιούμε. Ε, και γιατί, και δε, δε, μορμαμισούμε... γιατί δεν κάνουμε φωτοβολταϊκά πάρκα. Το, 2000, το, το, 2008, το, το 2008 και το γνωρίζουν οι κοινοταρχέ, κάνει μια πρόταση. Αντί δύο υπουργεία να δίνουν 15 εκατομμύρια το χρόνο στι κοινότητε για να κάνουν αναπαλαίωση βρύση, να κάνουν ε, πώς το λες, πατώματα και επενδύσει τείχων, να κάνουμε ένα. Πενταετέ πρόγραμμα ανάπτυξη πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ορεινή και την Ημερορεινή Κύπρο και να δώσουμε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι στους μόνιμους στου μόνιμου κατοίκου τη Γιατί θεωρείτε ότι δεν γίνεται. Γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα που εμπλέκονται. Τα συμφέροντα ποια είναι, η ΑΕΚ προσφέρει και το. Η ΑΕΚ, Ξυφέρον και η ΑΕΚ είναι. Και την, ίδια στιγμή, και την ίδια στιγμή θα κερδίζαμε γιατί θα μειώναμε του ρήπου, άρα θα γλιτώναμε ένα από τα πρόσφατα. Έχετε, έχετε δίκιο. Αυτό. Ωστόσο, ωστόσο μήπω εδώ ερχόμαστε πάλι στα κόμματα. Έχουμε... Εσεί στα κόμματα χαϊδεύετε του ε, το ε, συνδικαλιστέ τη ΑΕΚ, τα ΜΕΤ, το, το, το... το παλέψαμε. Η πρόταση δική μου ήταν και την διεκδίκησα και την πάλεψα και την επαναφέρω. Και την επαναφέρω. Γιατί δεν το κάνουμε. Και όχι μόνο αυτό. Να μην μιλήσω για τα δημόσια κτίρια. Να μην μιλήσω για τα σχολεία τα οποία πρέπει να έχουν φωτοβολταϊκά πάρκα όλα φωτοβολταϊκά συστήματα για να δίνουν θέρμανση το χειμώνα και ψήξει το καλοκαίρι στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που είναι μέσα. Γιατί δεν τα κάνουμε. Δεν θέλουμε να τα κάνουμε. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Δεν έχουμε όραμα. Αυτό είναι η τραγωδία. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτές τις συνθήκε, εγώ δεν προσδοκώ ότι υπάρχει δυνατότητα μιας σοβαρής και ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης και μια σταθερότητα. Άλλο. Μιλούμε πάντα για τους δείχτες. Ναι. Και η κυβέρνηση επικαλείται του δείχτε. Έχω ρυθμό ανάπτυξη όχι 2,8 αλλά 3,5. Δεν είναι μόνο οι δείκτε, είναι και οι οίκοι αξιολόγηση, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη πολλού και διαφορετικού παράγοντε παραμέτρου. Να πάμε στου δείκτε. Το 2013 είχαμε 18 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέο. Μάλιστα. Το 2007 έχουμε 19,7 δισεκατομμύρια χρέο. Το μειώσαμε. Όχι, το, το, το χρέο δεν μειώθηκε. Γιατί δεν μειώθηκε, αφού έχουμε καλή οικονομική αναπτύξη. Ε, μα απο, αποπληρώνουμε χρέο. Ε! Και, 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 και υποτίθεται ότι προχωράμε yeah. σε επενδύσει. Για yeah, yeah, εδώ που η, η τράπεζε Κύπρου μέσα σε τρία χρόνια δώσε 9 δισεκατομμύρια έλα. Το κράτο δεν μπορεί να μειώσει το χρέο. Το δημόσιο χρέο. Άρα λοιπόν, να πάμε σε άλλου δείχτε. Μιλούμε για την ανεργία. Ναι, μειώθηκε η ανεργία. Ποσοστό. Ναι. Yeah. Έχουν συμπεριλάβει τι 28.000 νέων που έφυγαν στο εξωτερικό, να παρέμειναν στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι πραγματικό αυτό ο αριθμό, γιατί κάθε, κάθε, φορά μπαίνει κόσμο στο εξωτερικό ή τέλο πάντων υπάρχουν άνθρωποι που δεν επιστρέφουν. Ε, Ποιο είναι ο πραγματικό. Αν λοιπόν η κυβέρνηση για αυτόν τον οδηγό σημείο δεν έχει στοιχεία για να μπορέσει να το τεκμηριώσει για όλα τα υπόλοιπα πώ τα έχει. Άρα έχει ό,τι θέλει. Ό,τι δεν θέλει δεν το έχει. Και όλοι γνωρίζουμε πόσοι ακριβώ νέοι σήμερα τέλειωσαν και έμειναν στο εξωτερικό ή έφυγαν στο εξωτερικό. Α μην καμονόμαστε ότι δεν έχουμε στοιχεία. Έχουμε στοιχεία. Ξέρει ποιο είναι το χειρότερο όπως Μανώλη. Στο εξωτερικό πηγαίνει και η αφρόκρεμα. Πηγαίνει τον... καλύτερη. Τον μα για να σπουδάσουν. Για να αποκτήσουν αυτή την τεχνογνωσία, το Κυπριακό κράτο, ο Κύπρο φορολογούμενο πολίτη, καταβάλει έναν τεράστιο ποσό για να αποκτήσουν αυτή την επιστημονική και τεχνολογική γνώση. Στη συνέχεια, αντί αυτέ τι γνώσει να τι αξιοποιήσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σπουδάζουν δωρεάν. Πού οι φοιτητέ μα, σε χώρε σε χώρες μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δωρεά που θα ζουν στην Αγγλία δεν πληρώνουν δίδακτρα. Στην Αγγλία πληρώνουν δίδακτρα, ωστόσο mm. έχουν έναν εξοπλισμό. Το κόστο διαβίωση το το κόστος, το κόστος διαβίωσης, εγώ, τους είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν την ένταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, το κόστο διαβίωση του, τα έξοδα που ξοδεύουν εκεί. Δεν είναι κόστο αυτό. Ποιο το πληρώνει το κόστο, δεν, δεν είναι φυγή από το Κύπρο. Και στο τέλο, την ώρα που αυτού του επιστήμονε εγώ προ αξιοποιήσω. Μα που να του αξιοποιήσουμε. Έχω... Στην ανάπτυξη είναι ακριβώ αυτό που είπα προηγουμένω. Έχουμε τη δυνατότητα να του αξιοποιήσουμε. Ε, αφού δεν κάνω προγράμματα, πώ θα αναπτύξω, Πώ θα του αξιοποιήσω, Αφού δεν κάνω προγράμματα. Η ουσία δεν θα του αξιοποιήσω. Ανα... Θα μπορούσαμε να κάνουμε προγράμματα και βλέπετε τι γίνεται με τι μίζε και με τι ποινικέ υποθέσει ε, που στε, έχουν ρίξει. Ποιο θέλει, φταίμενε εμεί, τα κόμματα τη αντιπολίτευση ή αυτοί που κυβερνούν, φταίνε. Που δεν έχουν μηχανισμού υποψηφίου ελέγχου. Αλλά θεωρείτε ότι οι μίζε και τα σκάνδαλα συμβαίνουν την τελευταία πενταετία μόνο. Αλλά το θέμα ποιο είναι αφού ξεκινούν και παραμένουν αντιμόρυτα, χρόνο με το χρόνο γίνονται μεγαλύτερα. Γι' αυτό. Ξεκινήσαμε με κάποια μικρά σκάνδαλα τη δεκαετία του 80, πήγαμε σε λίγο μεγαλύτερα στη δεκαετία του 90, πήγαμε στο χρηματιστήριο τέλο του 90, αρχέ του 91, πήγαμε σήμερα στον τραπεζικό τομέα που ήταν ακόμα μεγαλύτερο και δεν ξέρω πού θα πάμε αλλού. Είδατε κανένα να τιμωρηθεί. Ε, Ποιο τιμωρηθήκε. Κάτι που αφήσαμε Και όχι. για το θέμα του τραπεζικού τομέα, ναι. και πραγματικά χαίρομαι που το λέω, θα σα παραπέμψω στα πρακτικά της Βουλής. Μιλάτε για, για ποιο ακριβώς, για τα. Αμύρια. Όχι, εδώ πέρα. Πώ φτάσαμε στην ευρύτερα. τραπεζική οικονομική κρίση και τι 20 Νοεμβρίου του χιλια... το 2008. 20 Νοεμβρίου Μάλιστα. του 2008. Είχα εγγράψει ακριβώς θέμα στη Βουλή ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, η ανεξέλεκτη μετακίνηση κεφαλαίων από την Κύπρο στο εξωτερικό για σκοπούς αμφίβολων επενδύσεων, και mm -hmm. είναι η που έγιναν και όλα τα υπόλοιπα και επισφαλών δανείων που παραχωρήθηκαν, 4,5 δισεκατομμύρια έλα τη λαϊκής που πήγαν στην Ελλάδα, ναι. ότι θα οδηγήσουν την κυπριακή οικονομία σε κρίση. Και ζητούσαν να ληφθούν μέτρα. Ισχυρό εποπτικό έλεγχο για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και την ίδια στιγμή καλούσα τι διοικήσει των τραπεζών να έχουν μια μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και αυτά τα χρήματα να τα επενδύσουν στην Κύπρο είτε με την παραχώρηση δανείων Προ μικρομεσαίε επιχειρήσει για να αναπτύξουν ακριβώ αυτήν την υψηλή επίπεδο τεχνολογία, είτε σε νεαρά ζευγάρια για την απόκτηση πρώτη κατοικία. Καμπανάκι κινδύνου. Ε, ε, Εκτό από εσά, χτυπούσε και ο Νικόλα Παπαδόπουλο και ο Αβερόφ, νεοφύτου, ε, δηλαδή ε, ουσιαστικά θεωρείτε ότι το κόστο ή τέλο πάντων το, το μερίδιο τη ευθύνη για την κρίση το φέρει κυρίω το Ακέλ και ο Δημήτρη Χριστουφιά. Και ο δημοκρατικό συναγερμό. Αυτοί που χρηματοδοτήθηκαν από τη Focus. Καλά, και δεν είναι τυχαία χρηματοδότηση φόκου. Δεν είναι τυχαίο που έκαναν πλάτη στου τραπεζίτε. Ποιο τραπεζίτη σήμερα κλήθηκε στην δικαιοσύνη, Έχετε εντύπωση ότι θα κληθεί οποιοδήποτε. Όσων κλήθηκαν αυτοί που ήταν στο χρηματιστήριο. Καλά. Ε, νομίζω ότι ε. εδώ και καιρό πολλοί έχουμε κράσει τι μας. μα. Ε. Αν άρα, θα λοιπόν, καταλήξει κάπου αυτή η κρυφή, πώ φτάσαμε. Ποια ήταν τα στοιχεία που φτάσαμε στην οικονομική κρίση. Καλά. Εσεί ω πολιτικά κόμματα, ω πολιτικέ δυνάμει, ε, δεν έχετε έναν τρόπο όχι ελέγχου πια των θεσμών που διενεργούν τις έρευνες ή τέλο πάντων τις ανακρίσεις, αλλά ε, λογοδοσίας για ποιο λόγο μέχρι σήμερα όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε καταλήξει ένα αποτέλεσμα. Οι μόνες υποθέσεις που έχουν πάει στο δικαστήριο είναι ουσιαστικά εκείνες της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Μικροποθέσει. Ναι, δεν είναι και η τεράστια. Πόσε φορέ συζητήσαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Πόσε φορέ είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι αν χρειάζονται. Ναι, ναι, Ποιο ευθύνεται. Ποιος ευθύνεται. Η κυβέρνηση ευθύνη. Όχι, η κυβέρνηση λέει. Oh. Εμεί έχουμε να θέσει το Γενικό Εισαγγελέα. Ο Γενικό Εισαγγελέα λέει ότι εγώ έχω ποινικού ανακριτέ. Ε, Κάποιο ευθύνεται. Ε, όχι πάντω εμεί. Εμεί από τον Ροντάλη με την Εμεί ορίσαμε, ε, ορίσαμε ανακριτική ομάδα να κάνει ευθύνη. Εγώ λέω ότι υπάρχουν και γίνεται μια έρευνα, θα καταλήξει πουθενά. Για ποινικέ και πειθαρχικέ ευθύνε. Για όλα αυτά δεν υπάρχουν πολιτικέ ευθύνε. Πειθαρχικέ ευθύνε σε ποιου, κύριε Μπορεί να προκύψουν πειθαρχικέ. Γιατί εδώ υπάρχει μια διαστρωμάτωση των ευθύνων. Είναι επιθαρχικές ευθύνε. Τι σημαίνει επιθαρχική ευθύνη, Ότι κάτι δεν το έπραξα σωστά, όχι προ ίδιο όφελο, αλλά γιατί δεν το έκανα εκείνο που πρέπει ναι. να κάνει για διάφορου λόγου. Εδώ είναι μια πειθαρχική ευθύνη. Ότι δεν εφάρμοσα σωστά κάτι και είχα ω αποτέλεσμα μια ανεπίπτωση. Αυτό, αυτό, μπορεί να εφαρμοστεί σε κρατικού αξιωματούχου ή σε, σε και Σε κρατικού ναι. αξιωματούχου. Και στην κεντρική τράπεζα, και αλλού. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. υπάρχουν οι ποινικέ ευθύνε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι άλλο. ξεκάθαρο. Πολιτικέ ευθύνε δεν υπάρχουν. Άλλη, υπάρχουν ποιos, και πολιτικέ ευθύνε. Ποιο αποδίδει, κύριε ah, Σιωμάτη, τι πολιτικέ ευθύνε. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, δηλαδή δεν υπήρχε πολιτική ευθύνη όταν αποφασίζαμε να κουρέψουμε το ελληνικό χρέο και να έχουμε έναν κόστο 4,5 πλέον δισεκατομμύρια στην κυπριακή οικονομία χωρί να μελετήσουμε τι επιπτώσει. Όταν δίναμε τη συγκατάθεσή μα. Δεν Άντε υπάρχει... και το είπαμε ότι η πολιτική ευθύνη. Δεν υπάρχει... Πώς αναλαμβάνετε υπάρχει... και... Δεν... και τι Δεν... έχει Δεν... αυτός που φέρνει. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι πήγαμε στο κούρεμα με τον τρόπο που πήγαμε. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το ότι παραχωρήσαμε τα αποκαταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα να αξιάζει δισεκατομμυρίων. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη γιατί θέλαμε δίθεν να διασώσουμε τη Λαϊκή Τραπεζά. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Ψηφίσατε όλοι μαζί το 1,8 δι. Και η Βουλή έχει την ευθύνη. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν αυτοί οι οποίοι έκαναν την πρόταση. Ωραία. Και βρίσκουμε ότι αυτοί έχουν πολιτική ευθύνη. Αν κανένα την πολιτική ευθύνη. Πώ αποδίδεται η πολιτική ευθύνη αποδίδεται αναλαμβάνεται. ουσιαστικά από του ψηφοφόρου όταν και, θα πάνε να ψηφίσουν. Και, ανα, και, τι τιμωρούν. Κρίθηκε η κυβέρνηση Χριστόφια, τιμωρήθηκε. Δεν και, είναι... και αναλαμβάνεται. Και αναλαμβάνεται. Σήμερα λέμε ότι δεν είχαμε οποιαδήποτε άλλη επιλογή και προσπαθούμε να πούμε ότι το κούρεμα δεν ήταν δική μα απόφαση. Λυπούμε που δεν έχω τα έγγραφα μαζί μου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δική μα απόφαση. Στι 16, Μαρτίου του 2013, όταν επέστρεψε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μετά, μιλάτε μετά, το, το μετά πρώτο Eurogroup, γκρουπ, ακριβώ. Εκπροσώπησα την ΕΔΕΚ στο Εθνικό Συμβούλιο που είχε συγκληθεί εκτάκτο. Ναι. Και είπα ξεκάθαρα ότι η πρόταση αυτή την οποία καταθέτει το πρόεδρο τη Δημοκρατία είναι αντισυνταγματική. Γιατί Μιλείτε ακριβώς Για, το... πρώτο το Γιατί ακριβώ όλοι, συμπεριλαμβανομένοι και του Προέδρου τη Δημοκρατία και εμένα, ψηφίσαμε στη Βουλή νόμο που κατοχύρωνε τι καταθέσει κάτω των 100.000 ναι. μετά από Ευρωπαϊκή Οδηγία. Άρα δεν μπορούσαμε να πάμε σε κούρεμα καταθέσεων κάτω των 100.000. Και έκαναν την πρόταση ότι για να μην είμαστε παράνομοι, Αυτά τα χρήματα τα οποία ζητάτε, τα 5,8 δι, ναι. να τα πάρουμε από του καταθέτε με τη μορφή του δανεισμού και τους να του παραχωρήσουμε κρατικά έχεις. ομόλογα δεκαετή ναι. διαρκεία. Απορρίφθηκε αμέσω από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και δεν είχα καμία υποστήριξη από όλου του πολίτε. Θα έλυνε το πρόβλημα αυτό. Όσοι ισχυρίζονται, ότι, όσοι ισχυρίζονται ότι το πρώτο κούρεμα ήταν πολύ καλύτερο και θα το έλυνε, ε, αυτή η πρόταση ήταν ακόμα καλύτερη. Ε, λοιπόν, και... δεν έγινε. Δεύτερο στοιχείο. Εδώ μιλήσαμε για 5,8 δισεκατομμύρια για κούρεμα. Και η πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου στο έγγραφο που ετοιμάστηκε στι 16 του Μάρτη του 2013 αναφέρει ακριβώ για 5,8 δισεκατομμύρια. Μπορεί κάποιο να τα μου πει γιατί το κούρεμα τελικά ήταν 9,4 δισεκατομμύρια, Ναι. Εσύ Το δε, κούρεμα δε, τελικά ήταν 9,4 δισεκατομμύρια, ακόμα χειρότερο, γιατί ακριβώ θέλησαμε να υλοποιήσουμε με ευθύνη τη κυβέρνηση. Το ακραίο σενάριο της ΠΥΜΠΚΟ, που έλεγε ότι οι εγγυητές είναι αφαιρέγγοι. Άρα πρέπει να καλύψουμε και τα ποσά τα οποία είχαν εγγυηθεί στα δάνεια οι εγγυητές των δύο τραπεζών, ναι. της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου. Και ρωτώ, από τη στιγμή που πήγαμε στα 9,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή 3,6 δισεκατομμύρια επιπλέον στο κούρεμα, γιατί δεν απαλλάξαμε τους εγγυητές, από τις εγγυήσει που είχαν σε δάνεια που είχαν γίνει πριν από την ημέρα του κουρέματο. Και σήμερα τους έχουμε τους εγγυητέ και τους κυνηγούν τράπεζε. Ε, Έχει κάποιο ε, να μου το εξηγήσει. Δεν ξέρω τι την απάντηση προφανώ δεν μπορώ να τη δώσω εγώ. Α, ε, Α τη δώσουν εκείνη που πρέπει. Ναι, φαντάζομαι ότι δεν έχετε υποβάλει την ερώτηση, απάντησε απάντηση και... έχετε πάρει. Όχι, δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Όπω επίση και τον Απρίλιο του 2015 για το πλαίσιο αφαιρεγκιότητα. Και το πλαίσιο αφαιρεγκιότητα δεν ήταν ο νόμο για τι εκποίησει γιατί η ΕΔΕΚ ήταν το μόνο κόμμα που δεν ψήφισε τον νόμο των εκπίσεων. Ναι. Το Σεπτέμβριο του 2014. Το πλαίσιο αναφερεγκιότητα ήταν ένα πλαίσιο μερική προστασία των καταθετών και των δανειοληπτών, κυρίω των δανειοληπτών. Εμεί προσπαθήσαμε να το βελτιώσουμε. Και το βελτιώσαμε σε συνεργασία και με το Δημοκρατικό Κόμμα. Και με τα υπόλοιπα κόμματα το ψήφισαν. Η κυβέρνηση, δια στόματος Πρόεδρου τη Δημοκρατία και κατατεθειμένο και στη Βουλή από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού ανέλαβε δύο ευθύνε για να ψηφίσει η ΕΔΕΚ το πλήρω εφεργειότητα. Η πρώτη ευθύνη ήταν η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου ναι. να λαμβάνεται αυτή όταν συνήφθηκε το δάνειο. Να λαμβάνεται υπόψη όταν. Μάλιστα. Να είναι αυτή. Και όχι η σημερινή που είναι το 1 τρίτο. Με αποτέλεσμα δεν μπορεί να γίνει αντιάρθρωση δανείου και κυνηγούμε ακριβώ. Ναι, για αν αν προηλθεί προηλθεί δεν κόσμου. μπορεί να αποπληρωθεί το δάνειο. Μέχρι στιγμή, με άνεση τη κυβέρνηση, αυτή η πρόταση δεν έχει υιοθετηθεί και δεν έχει υλοποιηθεί. Και το δεύτερο, είπαμε κάτι πιο απλό. Αφού τουλάχιστον αφήσετε του εγγυητέ, α κάνουμε μια ρύθμιση εξυπηρέτηση των εγγυητών. Εκεί και όπου οι εγγυητέ θα κληθούν να πληρώσουν έναν υπόλοιπο μετά την εκποίηση, μην πιάσετε έναν από του εγγυητέ και να τον οδηγήσετε στην πτώχευση, όπω σήμερα συμβαίνει. Αλλά όσοι είναι εγγυητέ, να γίνει μια ισόπωση κατανομή. Των χρεωστούμενων και αν υπάρχει εγκοιητή που απέθανε. ή εγκοιητή. Ποιο θα τα πληρώσει αυτά, κυρία Ζεζομπλίου. να είναι, να είναι ακριβώ ιστοπαθητικό τη τράπεζα. Από τη στιγμή που οι τράπεζε πήραν... Δεν θα πήρα... οδηγήσουμε σε μια νέα τραπεζική Όχι. αποσταθεροποίηση. Όχι, γιατί όταν έδωσαν 9 δισεκατομμύρια σε τρία χρόνια η τράπεζα Κύπρου για τον Έλα, α έδινε τα 6 δισεκατομμύρια. Και α έδινε τα άλλα πιο αργά. Όταν η τράπεζα ξέρετε από ποιον θα πάρει, από θα πάρει. Όταν η τράπεζα Όταν η τράπεζα δεν θα πάρει από όταν η τράπεζα πήρε 3,6 δισεκατομμύρια. Τράπεζα πήραν 3,6 δισεκατομμύρια. Κύριο η τράπεζα Κύπρο εδώ. Από το κούρεμα των καταθετών για να καλύψει την αφαιρεγκιότητα των εγγυητών. Γιατί πρέπει να ξαπληρώσει ο εγγυητή και μάλιστα ένα. Και να οδηγείται στην πτώχευση. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Είναι σωστό. Ε, Κλείνοντα, γιατί φτάνουμε και στο τέλο. Θεωρείτε... Αν όλη η άλλη φορά δεν θα με φέρνει για μια ώρα. <laughs> ναι, ναι. Ό, ό, όσο θέλετε. <laughs> θα με φέρνει <laughs> για περιορίστο χρόνο. <laughs> Γιατί ακόμα δεν αγγίξαμε το γεσί, <laughs> δεν αγγίξαμε <laughs> θέμα και πολιτικής. πολιτική. Δεν μπορούμε να προλάβουμε <laughs> να τα αγγίξουμε όλα αυτά. <laughs> Θεωρείτε, κύριε Σιζόπουλε, ότι αυτή η προεκλογική εκστρατεία όπω εξελίσσεται ε, με γνώριμε πια ε, έτσι πρακτικέ. Για λάσπη μιλάει η κυβέρνηση, για λάσπη μιλάνε κόμματα τη αντιπολίτευση, με οξύ τόνου, με πολύ λαϊκισμό. Θεωρείτε ότι θα διαφέρει πολύ από τι προηγούμενε που έχουμε ζήσει. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο θα διαφέρει, θα διαφανεί από την πορεία. Αυτό που με ενδιαφέρει τουλάχιστον εμένα ω πρόσωπο και ω κόμμα είναι εμεί να διαταρήσουμε ένα επίπεδο. Και βλέπετε ότι εκεί που καταθέτω την πρότασή μου, καταθέτω στοιχεία και την δικαιολογώ και την τεκμηριώνω. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ κανένα χαρακτηρισμό και ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό. Παρόλο που δέχομαι χαρακτηρισμού, συνέχεια. Μέχρι που είμαι ότι δεν ξέρω να διαβάζω. Μέχρι που είμαι ότι πρέπει θα διαβάζω καλύτερα. Μιλάτε για εκείνα τα πρακτικά. Ακριβώ. Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, εν πάση έτσι, εγώ όλα αυτά τα παρέρχομαι. Εγώ θέλω να μιλώ με στοιχεία. Ο ψηφοφόρο σήμερα έχει να κάνει δύο επιλογέ. Μπροστά του υπάρχουν τρει κυρίαρχοι υποψήφοι. Είναι δύο. Μάλιστα. Υπάρχουν τρει κυρίαρχοι υποψήφοι. Γιατί απορρίπτεται τον τέταρτο που ήταν αυτό που στηρίξατε στι προηγούμενε εκλογέ. Γιατί σήμερα είναι τέταρτο. Ήταν τελώς... καλός καλό το 2013 ε... και είναι κακό το 2013. Δεν είπαμε εμεί ότι είναι καλό και είναι κακό. Εγώ το ξεκαθάρισα και στο τον κύριο Λιλίκα. Από την ώρα που θέλουμε να κάνουμε μια αναλλαγή στη διακυβέρνηση, είπαμε ότι από του υποψήφιου οι οποίοι πληρούσαν όλα τα ποιοτικά κριτήρια να είναι υποψήφιοι αυτών των κομμάτων που θέλαμε να συνεργαστούμε, η επιλογή μα στο τέλο θα πρέπει να γίνει στη βάση ποιο από όλου αυτού θα είναι ο πλέον εκλέξιμο. Αυτό που έχει τι περισσότερε πιθανότητε ναι, να παιδί. κερδίσει. Ε, σε σωρία δημοσκοπήσεων που έχουν γίνει, που ήταν οι πιο αντικειμενικέ, αυτόν το οποίο διαφάνει. Ήταν ότι ο Νικόλα Παπαδούπουλος υπερήχε όλων των υπολείπων. Αν υπερήχε ο κύριο Λιλίχα, εγώ θα τον ξαναστηρίζα. Αν υπερήχε η κυρία Θεοχάρου, θα την υποστηρίζα. Και δεν μπήκαν μόνο αυτά τα τρία τα όνοματα. Μπήκαν και άλλα όνοματα κάτω. Όμω, και αν θέλετε, είμαι στη διάστηση να σα δώσω τι δημοσκοπήσει, να ζητήτε. Αλλά λίγο παραπάνω, δεν ήταν, νομίζω. Και δεν ήταν νομίζω. δημοσκόπηση από μία εταιρεία μόνο. Ήταν από τέσσερι διαφορετικέ εταιρείε. Στι σημερινέ δημοσκοπήσει τι δείχνουν. Επιβεβαίνουν πανω κάτω εκείνο που είχαμε και τότε. Ότι ακριβώ αυτό είναι το σκηνικό. Ότι, ότι υπάρχει. Ότι ο Λυκώνα ο... Παπαδόπουλο περνάει στο δεύτερο γύρο. Ότι οι, οι πιθανότητε του να περάσει στο δεύτερο γύρο είναι πολύ μεγάλε και ήταν πολύ μεγαλύτερε σε σχέση με όλου του υπόλοιπου που έμπαιναν στη θέση του γύρου Παπαδόπουλου. Άρα λοιπόν σήμερα οι ψηφοφόροι έχουν ουσιαστικά μπροστά του τρει κύριου υποψήφιου που διεκδικούν την εκλογή. Αρχικά το πέρασμα στο δεύτερο γύρο και την εκλογή. Οι δύο υποψήφοι επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν την ίδια ταυτότητα θέσεων στον Κυπριακό που είναι ο υποψήφιος του Αγγέλ και ο γύρος Αναστασιάδης. Ναι, δεν υπάρχει πλήρη. όμως το, το, το Κυπριακό. Είναι, οι, θέσει θέσεις σου είναι ίδιες. Και βλέπετε ότι δεν τυχιόν το γεγονός ο μεγάλος αριθμός στελεχών και φίλων του Αγγέλ που βρίσκονται στη διαπραγματευτική ομάδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και δε δραματίζουν σημαντικό ρόλο εκεί. Άρα λοιπόν, Συμφωνούν εδώ, σε με καθά. μια πολιτική τέλο πάντων. Ακριβώ, στο Κυπριακό. Έχει... Όσον αφορά τα θέματα τη οικονομία, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε τεράστιε ευθύνε για το πού οδήγησε την κατάσταση. Η σημερινή κυβέρνηση την επικύρωσε και την επιβίωσε. Καλά, και γιατί, δεν, Η με τα γιατί δεν έχει ευθύνη το δίκο με το οποίο συνεργαζόσαστε, που μετήχε και στη μία και στην άλλη κυβέρνηση. Ναι. Και στι δύο συμμετείχε. Ναι, γιατί ακριβώ εκείνον το δίκο το οποίο συμμετείχε, αυτή τη στιγμή δεν είναι στο δίκο και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ε, ε... Έχουν προσχωρήσει. Τα βασικά του τα στελέχη σήμερα στον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι, αλλά στην... Που γι' αυτό είναι άλλο ζήτημα. Στην αυτή... κυβέρνηση Χριστόφια μετήχε ένα άλλο δίκο. Και στην κυβέρνηση είναι Αναστασία ε, η... έχουμε έχουμε πάντοτε επίσημα και ανεπίσημα. <laughs> <αλλά> το, το, <laughs> το, ί, το, ίδιο ήταν. <laughs> λοιπόν, εν πάση ρητσόση, αυτή η πραγματικότητα. Άρα, ο μόνο που σήμερα έχει μια διαφορετική θέση. Τα κόμματα όμω έχουν συνέχεια όπω έχει και δέχτη, ναι. γιατί αναφερθήκατε. Συμφωνώ. Σε θέσει του 1969, του 1970. Συμφωνώ, το αλλά εγώ δημόσια είπα ότι και οι βουλευτέ του, του δικού μου του κόμματο στην περασμένη πενταετία είχαν μεγάλε ευθύνε για νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στην Βουλή: Που δεν διαχώρησαν τη θέση του σωστά και έγκαιρα. Για αρκετά τη διαχώρησαν. Στο θέμα των εκπίσου, για παράδειγμα, τη διαχώρησαν. Για το θέμα του μνημονίου, τη διαχώρισαν. Αλλά δυστυχώ, για το θέμα των εκπίσεων και τη πώληση δανείων, τη διαχώρισαν. Αλλά δυστυχώ υπήρχαν και στιγμέ που δεν τη διαχώρησαν. Όπω για παράδειγμα το 1,8 δισεκατομμύρια στη Λαϊκή Τράπεζα. Το 1,5 δισεκατομμύρια για το συνεργατισμό. Αν ήσασταν στη Βουλή, στην προηγούμενη Βουλή, θα το ψηφίζατε το 1,5. Σαφώ όχι. Και έχω μάρτυρε που εγώ εκείνο το βράδυ έκανα απεγνωσμένη προσπάθεια να πείσω τους του βουλευτέ του κόμματο μου ότι έπρεπε να ζητήσουν αναβολή για το 1,8 δισεκατομμύρια. Και αν δεν την έπαιρνα, να το καταψηφίσω. Δεν ήθελα να με ακούσω. Όπω και η πρόταση για το 1,5 αρχικά και 1,7 περίπου δισεκατομμύρια στο συνεργατισμό. Η μου πρόταση ήταν ότι θα έπρεπε αυτά τα λεφτά, αν ήθελε το κράτο, η κυβέρνηση να στηρίξει το συνεργατισμό, να τα δώσει στο συνεργατισμό και να αγοράσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρώτη κατοικία και μικρή επαγγελματική στέγη για να καλύψει 8 με 10.000 αυτή τη στιγμή μισθοσυντήρητου και να έχει έναν ισχυρό εποπτικό έλεγχο για το πώ ο συνεργατισμό να διατηρήσει και να αξιοποιήσει ω τέτοιο τρόπο. όλα αυτά που λέτε θεωρείτε δεν τα σκέφτηκε κανένα ή όλοι οι άλλοι είναι τόσο ανάλγητοι που δεν θα ήθελαν ούτε καν να ακούσουν τέτοιου είδου προτάσει. Εκ του αποτελέσματο κρίνεται. Το αποτέλεσμα ποιον ήταν, αυτό που έκαναν. Αν το σκέφτηκαν, δεν το σκέφτηκαν, δεν το γνωρίζω. Αυτό που μετράνε είναι αυτό που έπραξα. Αυτό που μετρά σε μένα είναι αυτό που δήλωσα. Κύριε Ζωπούλη, στον επόμενο γύρο, γιατί θα χρειαστεί κι άλλο γύρο. Μανώλη, είμαι, είμαι στη διάθεσή σου συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Και το έχω πει πάρα πολλέ φορέ ότι χωρί να αποτελεί οποιαδήποτε μορφή κολα... κολακία προ εσένα, ότι τι ε, συζητήσει ε, που έχουμε τι απολαμβάνω ιδιαίτερα σας και σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνει σε ένα ζωντανό διάλογο. Έχουμε και δεύτερο χω... γύρο. Ακριβώ χωρί ε, πρότυπα, χωρί ε, προκαθορισμένα. Όχι, να να πούμε η αλήθεια: και, πο, πο, και, ποτέ και δεν συνεννοηθήκαμε ελεύθε... όχι μαζί σα και με κανέναν άλλον. Και ελεύθερο διάλογο. Ο κύριο στόχο είναι να ενημερώσουμε του πολίτε. Κάποιοι πολίτε μπορεί αυτά που θα πούμε να τα αποδεχτούν, κάποιοι μπορεί να τα αμφισβητήσουν, κάποιοι μπορεί να μα επιδοκιμάσουν, κάποιοι Άλλωστε, να μα αποδοκιμάσουν. Και αυτό γίνονται πολιτικέ εκπομπέ. Αυτή είναι. Να ακούσει ο πολίτη τι του πολιτικού. Αυτή είναι η δημοκρατία. Όμω, εγώ αυτό το οποίο θέλω, για τον από μια φορά. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μέχρι σήμερα στην πολιτική μου διαδρομή χαρακτηρισμού και δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσω. Α ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλο τη προεκλογική περίοδου δεν θα υπάρξουν. Και νομίζω άλλα ότι το έχετε όμως. διαπιστώσει οι δημοσιογράφοι. Μπορεί μερικέ φορέ λόγω θυμικού να ανεβάζω λίγο Κάλα, την ερμηνεία. Αν ανεβαίνουν, νομίζω και είναι τους και εύκολο. Με... Αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε σε πλαίσιο ευπρέπεια. Ε, οι τόνοι, νομίζω, με, στην πολιτική αντιπαράθεση Ακριβώς. δεν είναι πια αυτό. Και, και το δεύτερο, ότι δεν πρόκειται ποτέ να τοποθετηθώ χωρί να έχω την δυνατότητα τεκμηρίωσης αυτών των οποίων υποστηρίζω. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τους ε, τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.